Κυρία Κούρκαφα, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πιστεύετε ότι κάνει μια εταιρεία αξιοθαύμαστη? Σε έναν κόσμο που θα έλεγα ότι αλλάζει ταχύτερα από ποτέ, οι αξιοθαύμαστες εταιρείες είναι αυτές που μπορούν να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες και οι οποίες είναι σε θέση να αναπτύσσουν μια πιο προσωπική σχέση με τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του καταναλωτή με ασφάλεια, στο σωστό χρόνο και με ποιότητα. Είναι οι εταιρείες που συνεχώς επιζητούν τη γνώση, που έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίζονται εσωτερικά, που ενσωματώνουν νέες ιδέες και τεχνολογικές εξελίξεις, παραμένοντας υπεύθυνες κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Έτσι συμβάλλουν στην ευημερία των κοινωνιών, από την οποία ευημερία βέβαια υποφελούνται και αυτές. Κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στο να διακριθεί η εταιρεία και να συμπεριληφθεί στη λίστα με τις Most Admired Companies για το 2017? Πιστεύω ότι το σύνολο των στελεχών επιχειρήσεων που ψήφισε την Diageo ως μία από τις most admired εταιρείες Fortune αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα τη μοναδικότητα και την επιτυχία του πορτφόλιου των μαρκών της Diageo. Τα whisky Johnny Walker και Haig, τα jeans Gordon's και Tanqueray, η vodka Smirnoff και φυσικά τα διαμάντια που έχουμε στο reserve πορτφόλιο της εταιρείας όπως το Cardhu, τα Classic Malts, η Ciroc που πρόσφατα λανσάραμε, η Kete Luan αλλά και το jean Tanqueray και φυσικά πάρα πολλά άλλα, να μην τα αναφέρω όλα, αποτελούν κορυφαίες μάρκες, αποτελούν κορυφαίες προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών διαχρονικά. Δημιουργούν συνεχώς νέες καινοτόμες εμπειρίες, προάγοντας το fine drinking, δηλαδή την καινοτομία, την ποιότητα και το μέτρο. Επίσης, πιστεύουμε πως αναγνωρίζεται η έμπρακτη δέσμευσή μας στη Diageo, ώστε η φήμη της Diageo ως υπεύθυνη εταιρεία να είναι ανάλογη της εμπορικής της επιτυχίας. Επιδιώκουμε όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα μας, με τις μάρκες μας, να νιώθουν πως ωφελήθηκαν από αυτήν. Η μακρόχρονη ενεργοποίηση που έχουμε στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών, η προσήλωση όλων των ανθρώπων μας στους κανόνες επιχειρηματικής διοντολογίας και η παρουσία μας στην ελληνική κοινωνία με δράση για την ανακούφιση άμεσων κοινωνικών αναγκών, είναι οι βασικοί πυλώνες που συνεισφέρουν στο να κερδίσουμε την εκτίμηση και το σεβασμό της κοινωνίας, αλλά και των εμπορικών μας συνεργατών. Θα έλεγα ότι αυτή η εξωτερική αναγνώριση που μας τοποθετεί στο top 20 του Fortune Most Admired, μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους και χαρούμενους στην Diageo. Οι Έλληνες καταναλωτές πίνουν και αν ναι, ποια είναι η τάση που επικρατεί? Οι Έλληνες καταναλωτές καταρχήν πίνουν και με μέτρο, το οποίο όπως σας είπα και πριν, εμείς εκτιμούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχουμε χτίσει στην ελληνική κοινωνία. Πίνουν, οι προτιμήσεις τους αλλάζουν με τον καιρό, σίγουρα μένουν σταθεροί στο ουίσκι. Το ουίσκι ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι μια μεγάλη κατηγορία των αλκοολούχων ποτών. Σίγουρα βλέπουμε μια τάση προς τα λευκά ποτά, συνάδει με την τάση που βλέπουμε στην Ευρώπη. Και με την κατανάλωση κοκτέιλ. Και την κατανάλωση κοκτέιλ. Και θα έλεγα με την αναβάθμιση των περιστάσεων κατανάλωσης και των επιλογών που θέλει να έχει ο Έλληνας καταναλωτής, πηγαίνει προς το fine drinking, η σωστή ποιότητα, με το σωστό μέτρο. Να πάμε λιγάκι και στα του οίκου μας, στα της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Πώς βλέπετε το μέλλον της χώρας? Είστε μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Θα έλεγα ότι στην Diageo ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία αλλά και με συνέστηση ότι τόσο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σήμερα, των δυσκολιών που θα έρθουν, αλλά και των ευκαιριών που έχουμε σήμερα και που θα έχουμε στο άμεσο μέλλον. Καλωσορίζουμε το περιβάλλον σταθερότητας που φαίνεται να εδραιώνεται στην ελληνική οικονομία. Και ανυπομονούμε για τη μετάβαση βέβαια σε θετικότερο κλίμα με αναπτυξιακή δυναμική. Η εταιρεία μας και τα προϊόντα μας συνδέονται άμεσα με την τουριστική βιομηχανία και εκεί τα μηνύματα είναι πάλι θετικά. Πιστεύουμε πως με τη σωστή συνεργασία μεταξύ των φορέων της οικονομίας, φυσικά του κλάδου μας και με την ελληνική κυβέρνηση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους ανασταλτικούς παράγοντες και να συνεισφέρουμε και εμείς από την πλευρά μας στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Κυρία Κούρκαφα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.